Κύριε Άνθιμε, σεβασμιότατε Άγιε Συσανίου και Συγιατίστης κύριε Παύλε, σεβαστοί πατέρες, οσιότατοι μοναχοί και μοναχές, κύριε Υπουργοί, κύριε Περιφερειάρχη, κύριε Αρχηγοί Κομμάτων, ελογιμότατοι κύριοι καθηγητές, αξιότιμοι εκπρόσωποι αρχών και φορέων και συλλόγων, λαέ του Θεού ευλογημένε, αλλά και πολύ βασανισμένε. Χριστός Ανέστη! Μες του Μαγιού της Μυρωδιές και μες την ανεκλάλητη χαρά της Αναστάσεως του Κυρίου, εδώ στην ύφη του Θερμαϊκού, στο κάφημα της Μακεδονίας, στην πόλη του Μεγάλου Μάρτυρος Αγίου Δημητρίου και του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, στην πόλη την κατάσπαρτη από τα πολυτίμητα σεβάσματα της χριστιανοσύνης, όπου φυσάει ο Βαρδάρης και ο αγιοπελαγίτικος αέρας φέρει την ευωδία της αγιοτόκου πολιτείας και τη σκεπάζει η χάρη της εφόρου του αγιονίμου όρους, της κυρίας Θεοτόκου, στη συμπρωτεύουσα πόλη της πατρίδας και της καρδιάς μας, στην πολυτραγουδισμένη φτωχομάνα, στην Αγιοτόκο και ηρωική Θεσσαλονίκη. Είμαστε όλοι εδώ σήμερα συγκεντρωμένοι, υφέροντες τον Σταυρό του Χριστού. Και όπου ο Σταυρός, εκεί και ο Χριστός. Την ημέρα που η Εκκλησία μας εορτάζει του εν ουρανού φανέντος Σταυρού εν τη Αγία Πόλη τη Ιερουσαλήμ. Είμαστε όλοι εδώ, κλήρος και λαός, άρχοντες και αρχόμενοι, υπημένουσα και υπημενόμενη Εκκλησία, συναγμένοι όλοι επί το αυτό, για να στείλουμε μήνυμα τρανό σε όλο το πλήρωμα των απανταχού της γης των Ορθοδόξων Χριστιανών Ελλήνων, αλλά και προς κάθε φίλο και εχθρό της πατρίδας μας, για να διατρανώσουμε ακόμα μια φορά, στεντορία τη φωνή, ότι γεννηθήκαμε Έλληνες και Ορθόδοξοι, ότι παραμένουμε Έλληνες και Ορθόδοξοι και χάρη τη Θεού θα πεθάνουμε Έλληνες και Ορθόδοξοι. Σε αυτή την ευλογημένη σύναξη, όπου θα φωτιστούν θέματα που άπτονται της βαθιάς και πολύπτυχης κρίσης την οποία βιώνει αρκετά και χρόνια η πατρίδα μας, φυσικά και δεν θα μπορούσε να απουσιάζει η αναφορά σε ένα από τα πιο πολύ συζητημένα θέματα των ημερών μας, το θέμα του μαθήματος των θρησκευτικών. Η Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων, η ΠΕΘ, συνεχώς τονίζει ότι οι εξελίξεις γύρω από τη θρησκευτική αγωγή των νέων μας είναι δυσμενέστατες και η ευθύνη όλων μας είναι μεγάλη για όσα πράττουμε ή δεν πράττουμε, αλλά και για όσα επιτρέπουμε να συμβαίνουν σε θέματα της δικής μας ευθύνης. Τα νέα προγράμματα για το μάθημα των θρησκευτικών που εισήγαγε στα σχολεία η κυβέρνηση αλλοιώνουν κατά τη γνώμη μας ριζικά το ορθόδοξο θεολογικό χαρακτήρα του μαθήματος, διότι το μετατρέπουν σε ένα μάθημα που διδάσκει σε κάθε τάξη από την τρίτη δημοτικού έως την τρίτη λυκείου, σχεδόν σε κάθε ενότητά του, ένα μείγμα από πολλές θρησκείες, ως μία από τις οποίες θρησκείες παρουσιάζεται και η ορθόδοξη πίστη. Μεταβάλλουν ακόμα τους θεολογικούς και παιδαγωγικούς στόχους του μαθήματός μας σε στόχους πολιτικούς και κοινωνικούς με την επιβολή μιας νέας και άγνωστης στην ορθόδοξη πίστη εκοσμικευμένης θεολογίας. Οι θεολόγοι δεν αρνηθήκαμε ποτέ να διδάσκονται και να μαθαίνουν τα παιδιά μας, όπως άλλωστε συμβαίνει μέχρι σήμερα στα σχολεία, εκτός από την πίστη μας και βασικά στοιχεία από τις μεγάλες θρησκείες. Όμως, αυτή η μεθοδευμένη πολτοποίηση και ανάμιξη γνώσεων, συμβόλων και στοιχείων από όλες μαζί τις θρησκείες και τον χριστιανισμό στην ίδια και την αυτή ενότητα που συντελείται με τα νέα προγράμματα είναι πρωτόγνωρη για τη χώρα μας και γύρει ολοφάνερα θέματα ρατσιστικής αντιμετώπισης από μέρους της πολιτείας σε βάρος των ορθοδόξων μαθητών, εφόσον όλοι οι υπόλοιποι μαθητές των αναγνωρισμένων θρησκευτικών δογμάτων θα διδάσκονται ατόφια τη δική τους πίστη και μόνο οι ορθόδοξοι μαθητές θα είναι υποχρεωμένοι να την αναμειγνύουν με άλλες πίστες.
Έχουν ίσως δίκιο τελικά όσοι ισχυρίζονται ότι ο μεγαλύτερος ρατσισμός είναι να είσαι ξένος στη χώρα σου. Ένα τέτοιο μείγμα θρησκευτικού συγκριτισμού από παιδαγωγικής πλευράς μόνο θρησκευτική σύγχυση και θρησκευτικό συσχετικισμό ή μηδενισμό μπορεί να καλλιεργήσει την παιδική ψυχή και σε κάθε περίπτωση δεν θα αναπτύξει ορθόδοξα τη θρησκευτική συνείδησή της, τονίζει χαρακτηριστικά ο καθηγητής κ. Ηρακλής Ρεράκης. Επιπλέον, τα προγράμματα αυτά θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι καλλιεργούν την αίρεση. Διότι εκτός από την παροχή των γνώσεων, αναμένουν από τους μαθητές να υιοθετήσουν παράλληλα και τις αξίες των θρησκειών μέσα από ένα θρησκευτικό συγκριτισμό, τον οποίο μάλιστα σύμφωνα με τους συντάκτες του προγράμματος, ένας άθεος καθηγητής μπορεί να διδάξει καλύτερα από έναν ζηλωτή θεολόγο. Μήπως όμως αυτή είναι πραγματικά η ουσία του θέματος? Μήπως αυτή είναι και η κύρια στόχευση των συντακτών αυτών των προγραμμάτων, το ότι δηλαδή ένας άθεος καθηγητής μπορεί να διδάξει καλύτερα το μάθημα από ένα ζηλωτή θεολόγο? Αν και η φράση αυτή, αποκαλυπτική των προθέσεων των συντακτών των προγραμμάτων, μετά τη γενική κατακραυγή αποσύρθηκε στη δεύτερη αναθεωρημένη έκδοσή τους, στην πραγματικότητα όμως η δομή των νέων πολυθρησκειακών προγραμμάτων παραμένει απαράλλακτα η ίδια και υπηρετεί απαρέγκλιτα τον ίδιο προαναφερθένα στόχο. Με ποιο τρόπο δηλαδή θα λύσουμε τα χέρια στον κάθε αδιάφορο ή άθεο καθηγητή να διδάσκει ό,τι θέλει στα παιδιά των Ελλήνων και με ποιο τρόπο αντίθετα θα δέσουμε τα χέρια στον κάθε αληθινό θεολόγο, φημώνοντάς το με συκοφαντίες για να μην ομολογείε σταυρωμένο και αναστημένο Χριστό. Να μιλάει δηλαδή μέσα στην τάξη για όλα τα άλλα παρεκτός για την πίστη μας. Η διαπίστωση αυτή ίσως να φαντάζει σε κάποιους υπερβολική. Δεν αφήσεται όμως της πραγματικότητας. Κύριος στόχος λοιπόν των νέων προγραμμάτων είναι το μάθημα να φύγει από τα χέρια αποκλειστικά των θεολόγων και να διδάσκεται από τον οποιονδήποτε, όπως άλλωστε συμβαίνει και στο εξωτερικό, όπου το μάθημα το διδάσκουν και οι άθεοι. Το σύνθημα δηλαδή «θρησκευτικά για όλους» που ακούγεται, στην πραγματικότητα μεταφράζεται «θρησκευτικά από όλους». Και αν ακούμε, δεχθούμε τον ισχυρισμό ακόμη ότι τα προτινόμενα θέματα που θα απαρτίζουν το λεγόμενο φάκελο που θα παραδοθεί εν είδη βιβλίου στον μαθητή θα είναι κατά την πλειονότητά τους ορθόδοξα, τίποτα δεν εγγυάται ότι δεν θα αλλάξουν την επόμενη ώρα τα θέματα αυτά ανάλογα με το ποιος θα βρίσκεται στη θέση ευθύνης της σύνταξης αυτών των φακέλων, καθώς η δομή των προγραμμάτων αυτών δίνει την ευχέρεια να τροποποιούνται κατά το δοκούν τα θέματα του φακέλου του μαθητή. Στην πράξη όμως αυτό. Μάλιστα, αυτή η δυνατότητα προβάλλεται ως μεγάλη παιδαγωγική καινοτομία που θα διευκολύνει τον θεολόγο καθηγητή. Στην πράξη όμως αυτό θα λειτουργήσει αποσυντονιστικά και διαλυτικά στη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία, καθώς θα καταστεί βρόχος στο λαιμό του εκπαιδευτικού και θα καταπνίξει κάθε ορθόδοξη διδασκαλία, μετατρέποντας το μάθημα σε μια άνωστη, πολύ θρησκευτική ή φιλοσοφικο-κοινωνικοπολιτική φλιαρία, απολύτως ξένη προς την ορθόδοξη πνευματικότητα. Απέναντι σε αυτή τη διαπίστωση, οι υπέρμαχοι των προγραμμάτων αντιτείνουν ότι η ασφαλιστική δικλίδα σε κάθε παρεκτροπή θα είναι ο ίδιος ο θεολόγος καθηγητής μέσα στην τάξη, ο οποίος μπορεί να κάνει ορθόδοξο μάθημα. Το επιχείρημα είναι πολύ χρησιμοποιημένο, αλλά αποδεικνύεται στρεψόδικο, καθώς διαστρέφει την αλήθεια και παραπλανεί. Όσοι το επικαλούνται πρέπει να προσέξουν κάποιες παρατηρήσεις επ' αυτού και ευθέως να απαντήσουν σε μερικά ερωτήματα που αυτόματα ανακύπτουν. Πρώτον, παραδέχονται πλέον και οι ίδιοι οι συντάκτες των προγραμμάτων ότι αυτή, και είναι αυτή μια συγκλονιστική διαπίστωση, ότι δεν είναι ορθόδοξα και πρέπει ο θεολόγος να βρει τρόπο να κάνει ορθόδοξο το μάθημα. Δεν μπορεί όμως τα λάθη των προγραμμάτων να μετακυλίονται στον θεολόγο καθηγητή. Όσο καλός και αν είναι αυτός, τελικά είναι και αυτός άνθρωπος. Δεύτερον, γιατί άραγε όλοι οι καθηγητές όλων των άλλων ειδικοτήτων και όλοι οι άλλοι δημόσιοι υπάλληλοι να είναι υποχρεωμένοι να προσφέρουν έργο για το οποίο έχουν προσβληθεί από την πολιτεία παρεκτός των θεολόγων καθηγητών, οι οποίοι σύμφωνα με την παραπάνω θεωρία θα πρέπει να διδάσκουν διαφορετικά από αυτά που τους ζητάει η πολιτεία ενεργώντας τους ως νέοι κρυπτοχριστιανοί?
Πώς μπορεί εξάλλου να λειτουργήσει εύρυθμο ο θεολόγος καθηγητής και να παράξει αποδοτικό και αποτελεσματικό εκπαιδευτικό έργο όταν η πολιτεία έρχεται και νομοθετεί ενάντια στον όρκο που έδωσε όταν πήρε το πτυχίο του και όταν η πολιτεία ελέγχει δια των οργάνων της το έργο και την απόδοση του καθηγητή. Επίσης, παρατηρούμε στα νέα προγράμματα μια διάθεση αποφυγής της πίστης. Δηλαδή, διαπιστώνουμε ότι προάγεται ένα εκοσμικευμένο σχολείο, στο οποίο η πίστη δεν έχει χώρο και η θρησκεία αντιμετωπίζεται ως πολιτιστικό μέγεθος και λησμονείται η σύνδεσή της με την πίστη, η οποία είναι και γενουσιουργός αιτία αυτού του πολιτισμού. Είναι ολοφάνερη η αποφυγή της ομολογίας της ορθόδοξης πίστης, που οδηγεί τελικά στην αποσύνδεση του σχολείου και του μαθητή από την εκκλησιαστική κοινότητα, από την εκκλησιαστική ζωή, από την εκκλησία. Ο μαθητής καλείται πλέον να δημιουργήσει τη δική του ατομική θρησκεία, παίρνοντας στοιχεία από διαφορετικές θρησκείες, αλλά και από άθρικες κοσμικές αντιλήψεις. Κατάληξη τελικά αυτού του ακραίου ατομικισμού είναι ο μηδενισμός των σύγχρονων κοινωνιών. Ο μηδενισμός και η ατομική θρησκεία ουσιαστικά προωθούνται από εκείνους που εμφορούνται από ουδετερόθρησκες, εκοσμικευμένες ή άθρησκες πολιτιοκρατικές αντιλήψεις, καθώς θεωρούνται ως τα πιο κατάλληλα εργαλεία για να προωθηθούν τα σχέδιά τους που περιέργως φαίνεται να συμπίπτουν με τα σχέδια εκείνων που οικοδομούν τη νέα τάξη πραγμάτων και τη νέα εποχή. Να σημειωθεί εδώ ότι μέλη της ΠΕΘ με πολύ προσωπικό κόπο ανέδειξαν και τη σχέση των συζητούμενων προγραμμάτων με τα νεοταξικά και νέα εποχητικής αντίληψης εκπαιδευτικά προγράμματα της νεοβουδιστικής οργάνωσης Αριγκάτου, την οποία η Εκκλησία της Ελλάδος χαρακτήρισε ως οργάνωση που οι χριστιανοί οφείλουν να αποφεύγουν διότι είναι ασυμβίβαστη με την ορθόδοξη πίστη. Η δαιμονική, επιτρέψτε μου να πω, επιμονή στην αλλαγή του χαρακτήρα του μαθήματος μέσω των νέων προγραμμάτων επιβεβαιώνει όλους τους παραπάνω ισχυρισμούς, διότι η διατυμπανιζόμενη ανανέωση του μαθήματος των θρησκευτικών κάλλιστα θα μπορούσε να προκύψει μέσα από την ανανέωση μεθόδων και μέσων της διδακτικής πράξης, καθώς και της συνεχούς επιμόρφωσης και όχι με την αλλίωση της φυσιογνωμίας του μαθήματος και τελικά την αποδόμηση της πίστης. Ας υποθέσουμε όμως καλή την πίστη, ότι τα προγράμματα αυτά, αλλά και οι άνθρωποι που τα συνέτεξαν και τα προωθούν, κατάφορα αδικούνται με όσα τους καταμαρτυρούνται. Ότι πραγματικά οι άνθρωποι αυτοί έχουν καλό σκοπό. Δεν είναι όργανο κανενός. Ότι τα κίνητρά τους είναι αγνά. Ας τους αναγνωρίσουμε την καλή προαίρεση. Και έναν μόνο λαθασμένο αποτέλεσμα. Οφείλουν όμως και εκείνοι να λάβουν επιτέλους υπόψη τους τη φωνή του λαού του Θεού, που κλήθηκαν για να διακονήσουν και όχι για να την αλλαξοπιστήσουν, και ο οποίος λαός διαμαρτύρεται εντονότατα, να αποδεχθούν τις λαθασμένες επιλογές τους στη σύνταξη αυτών των απαράδεκτων και επικίνδυνων προγραμμάτων που αποτελούν μια πληγή από την κορφή ως τα νύχια, όπως θα έλεγε και ο μεγαλοφανότατος προφήτης Ισαΐας, και να προσέλθουν έστω και την ίστατη στιγμή σε έναν εκ των μηδενός διάλογο για τη σύνταξη νέων προγραμμάτων για το μάθημα των θρησκευτικών. Στην ίδια κατεύθυνση της λογικής και της σύνεσης όφιλε να κινηθεί και ο σημερινός Υπουργός Παιδείας, ο κύριος Κώστας Γαβρόγλου. Ο κύριος Υπουργός όμως, με προκλητικό τρόπο, συνεχίζοντας την τακτική του προηγούμενου Υπουργού Παιδείας, κ. Νίκου Φίλη, επιμένει στην επιβολή των νέων προγραμμάτων. Το Υπουργείο Παιδείας δρομολόγησε, ενώ ακόμα εξελίσσεται ο διάλογος μεταξύ του Υπουργείου και της Εκκλησίας. Ο διάλογος θεωρούμε ότι θα περατωθεί όταν η Εκκλησία τοποθετηθεί επισήμως και εγγράφως έναντι των συμπερασμάτων αυτού του διαλόγου. Το Υπουργείο Παιδείας λοιπόν ήδη πραγματοποιεί επιμόρφωση των θεολόγων καθηγητών στα νέα προγράμματα κατά παράβαση και της δημόσιας συμφωνίας του Αρχιεπισκόπου με τον Πρωθυπουργό. Η ενέργεια αυτή, εκτός από τον αντιδημοκρατικό της χαρακτήρα, αποτελεί και μια έμπρακτη ασέβεια στην αναμενόμενη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η εσπεσμένη ανακοίνωση και η διενέργεια των επιμορφωτικών σεμιναρίων λειτουργεί εκβιαστικά προς την Εκκλησία της Ελλάδος, ώστε να αποδεχθεί ως τετελεσμένο γεγονός τα νέα πολυθρησκευτικά προγράμματα, τα οποία η πλευρά του Υπουργείου επιχειρεί να περάσει ως ορθόδοξα παρά τις εκπεφρασμένες αρνητικές θέσεις του Αρχιεπισκόπου. Η ΠΕΘ κατόπιν αυτών των εξελίξεων είναι υποχρεωμένη να ζητήσει την άμεση παραίτηση του Υπουργού Παιδείας
για όλες αυτές τις μυθοδεύσεις που τις θεωρούμε ως ασέβεια στις δημοκρατικές διαδικασίες και τους δημοκρατικούς θεσμούς της ελληνικής πολιτείας. Θεωρούμε ότι είναι επιβεβλημένη η παρέμβαση του Αρχιεπισκόπου και του συνόλου των μελών της ιεραρχίας της Εκκλησίας, εφόσον οι επιμορφώσεις ξεκίνησαν πριν τη λήξη του διαλόγου. Αν ο διάλογος δεν είναι προσχηματικός, τότε η Εκκλησία εμπέζεται ολοφάνερα στα μάτια όλων μας. Όμως, καθαρές κουβέντες, σταρά τα λόγια. Αν παρελπίδα όλα τα μέλη της Επιτροπής της Εκκλησίας συμφωνήσουν με το Υπουργείο, διότι γνωρίζουμε ότι τις διαφωνίες μερικών από τα λαϊκά μέλη της Επιτροπής, μια Επιτροπή Σημειωτέων, η σύνθεση της οποίας άλλαξε επανειλημμένα και από την οποία αντιδημοκρατικά θα έλεγα αποκλείστηκαν προφανώς εσκεμμένα όσοι διαφωνούσαν με τη δομή των υποεξέταση προγραμμάτων. Αν λοιπόν επαναλαμβάνω, όλα τα μέλη της Επιτροπής της Εκκλησίας έχουν συμφωνήσει με το Υπουργείο, έχουν αποδεχθεί δηλαδή τη δομή των νέων προγραμμάτων, πράγμα που οι θεολόγοι δεν ευχόμαστε, και απλώς μόνο έκαναν μερικές αλλαγές επί των προγραμμάτων, οφείλουν σε αυτή την περίπτωση οι σεβασμιότατοι Μητροπολίτες Μεσσηνίας, Μεσογείας και Ύδρας, που προείστανται της Επιτροπής αυτής, ξεκάθαρα να θέσουν τις συμφωνίες αυτές υπόψη όλης της ιεραρχίας. Ο Μακαριότατος, ο οποίος δημόσια τοποθετήθηκε εναντίον αυτών των απαράδεκτων και επικίνδυνων προγραμμάτων, όπως ο ίδιος είπε, πιστεύουμε ότι έχει την παρησία εκείνη που απαιτείται ώστε και δημόσια να τοποθετηθεί, εξηγώντας τους λόγους που οδήγησαν σε αυτή την αλλαγή της τάσης της Εκκλησίας αυτών, εναντί αυτών των προγραμμάτων, αν τελικά υπάρξει αυτή η στάση. Και τελικά η ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος, επίσημα πλέον και ενυπόγραφα, θα έχει την μεγαλύτερη ιστορική ευθύνη με την ψήφο των 7 μελών της να εγκρίνει τη μεγαλύτερη αλλαγή από συστάσεις του ελληνικού κράτους μέχρι έως σήμερα της φυσιογνωμίας του μαθήματος των θρησκευτικών. Ξεκάθαρα πράγματα. Εμείς οι θεολόγοι είπαμε και λαλήσαμε και αμαρτίαν ουκ έχουμε. Θα συνεχίσουμε την ενημέρωση του λαού επί των προγραμμάτων, ευχόμενοι να μην έχουμε δίκιο στην κριτική μας. Τα μέλη του ΔΣ της ΠΕΘ, να είστε βέβαιοι, δεν θα έχουν καμιά δυσκολία να παραδεχτούν ξεκάθαρα ότι δεν μπόρεσαν να φέρουν σε πέρας το έργο της αποτροπής της εφαρμογής αυτών των προγραμμάτων, κυρίως διότι εκτός της πολιτείας δεν κατάφεραν να πείσουν και το χώρο της ποιμένουσης εκκλησίας. Σε μια τέτοια όμως περίπτωση, θεωρούμε ότι η μεγάλη χαμένη της υπόθεσης θα είναι τα παιδιά μας, το μάθημα των θρησκευτικών, η ελληνική κοινωνία στο σύνολό της. Μέχρι όμως να συμβούν και αν συμβούν όλα αυτά τα οποία απευχόμαστε, η ΠΕΘ, προστατεύοντας τα μέλη της, καλεί τους θεολόγους να δηλώσουν ότι πρώτον η εξαναγκαστική συμμετοχή τους στα εν λόγω επιμορφωτικά σεμινάρια του Υπουργείου Παιδείας δεν συνεπάγεται και τη συμφωνία τους στα νέα προγράμματα. Και δεύτερον, δεν πρόκειται να υλοποιήσουν προδήλως αντισυνταγματικές εντολές όπως επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις του Δημοσίου Υπαλληλικού Κώδικα. Βέβαια, όσοι αντιδρούν στα νέα προγράμματα χαρακτηρίζονται παρευθείς και άκρητα ως φανατικοί, αντιδραστικοί και συντηρητικοί. Αυτό γίνεται σκόπιμα για να δημιουργηθεί ένα επικοινωνιακό και συναισθηματικό κλίμα εναντίον τους και να μην εισακούονται τα επιχειρήματά τους. Τους προκαλούμε. Επιτέλους, αντιμετωπίστε μας με επιχειρήματα και όχι με χαρακτηρισμούς. Οι κατηγορίες που εκτοξεύονται εναντίον εκείνων που αντιδρούν στην εκβιαστική και έτσι θελική επιβολή των νέων προγραμμάτων δεν αφορούν μόνο σε πρόσωπα αλλά και στο ίδιο το μάθημα των θρησκευτικών προκειμένου να οδηγηθούμε στην αποδόμησή του. Εδώ και μερικές δεκαετίες, από τις ίδιες συνεχώς κατευθύνσεις και τα ίδια χείλη, το μάθημά μας χαρακτηρίζεται κατηχητικό, ομολογιακό, αναχρονιστικό. Η επικοινωνιακή αυτή προπαγάνδα εναντίον του μαθήματος τροφοδοτεί με αντιθεολογικά και αντικλησιαστικά επιχειρήματα τους εχθρούς της πίστης και του μαθήματος, δίνοντάς τους λαβή για ενέργειες εναντίον του.
Έτσι όμως κατασκευάζεται ο δύριος ύπος, δημιουργείται η πέμπτη φάλαγγα και ανοίγονται όχι μία αλλά πολλές και κόποτες για την τελική άλωση του μαθήματος. Εκείνοι που συνεργούν σε όλα αυτά αποδεικνύονται ως οι ηθικοί αυτούργοι της αποδόμησης των ιερών και οσίων της φυλής μας και συνεργεί στην επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού που δεν είναι άλλος από την δημιουργία ενός άθεου ελληνικού ερωτηματικού κράτους. Μια φυλή, μια πατρίδα, ένας λαός, ένα κράτος όμως που προόρεστη να ζήσει και θα ζήσει. Καθώς κατά τον ποιητή η Ρωμιοσύνη εναχαθεί όνοντας ο κόσμος λείψει. Η Ελλάδα, οι Έλληνες έχουν πολύ δρόμο ακόμα να βαδίσουν και θα τον διανύσουν ανέφελα και απρόσκοπα, αν όντως η πίστη τους στον θεανθρώπινο πρόσωπο του Αναστάντος Χριστού είναι αληθινή και ολοκληρωτική. Οι Έλληνες είναι καιρός να συνειδητοποιήσουν ότι το όραμα της ελεύθερης και δημερούσης πατρίδας λαμβάνει σάρκα και οστά μόνο μέσα από την ολοκληρωτική παράδοσή τους, όχι σε ξένα κέντρα και ανθρώπινες δυνάμεις, αλλά σε εκείνον που είναι το φως το αληθινό. Το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπο ερχόμενον στον κόσμο και από τον οποίον πηγάζει παν δόσεις αγαθή και παν δόρημα τέλειον. Αυτό το όραμα προϋποθέτει αυτή την πίστη και αυτή η πίστη γεννάει την αγάπη, την ελευθερία, την ελπίδα και τις άλλες αρετές και τελικά χαρίζει Παναγιώτατε την πολυπόθητη αιωνιότητα και την βασιλεία των ουρανών την οποία ευχηθήκατε στον άνθρωπο. Η Εκκλησία, η Πολιτεία, η Οικογένεια, το Σχολείο, η Ελληνική Κοινωνία, άπαντες, οφείλουν να στοιχηθούν επάνω σε μια πορεία επαναπροσέγγισης εκείνου που είναι η πηγή της ζωής. Αν αυτό το όραμα ζωής και αυτή η ζωή φόρος πίστη διαπεράσει σύνολη την ελληνική κοινωνία, τότε και το μάθημα των θρησκευτικών θα ελευθερωθεί από όλους τους μαθητευόμενους μάγους του και θα αποκτήσει τον πραγματικό του ρόλο και σκοπό, που είναι η σύνδεση του μαθητή και του σχολείου με την πραγματική κοινωνία, δηλαδή την Εκκλησία, το σώμα του Χριστού. Μέχρι βέβαια να συνειδητοποιήσει όλος ο ελληνικός λαός τη λύση στο δράμα που βιώνει, θα συνεχίσει να βολοδέρνει ανάμεσα στις πληγάδες της παγκοσμιοποίησης και της νέας τάξης πραγμάτων και θα χάνεται ανάμεσα στα φλιναφήματα και στις αμπελοφιλοσοφίες του πλουραλισμού, της πολυπολιτισμικότητας, του εκοσμικευμένου κράτους και σχολείου που τελικά σκοτώνουν την ελπίδα του ανθρώπου. Ο ελληνικός λαός όμως μέσα στη δίνη των προβλημάτων που καθημερινά αντιμετωπίζει δεν πρέπει να λησμονεί ότι την ιστορία την γράφουν οι κλητοί, οι εκλεκτοί και οι κατά Θεόν μορφωμένοι και όχι απαραίτητα οι έχοντες την θύρα θεμπαιδεία ή όσοι κομπάζουν ασύνετα περί αυτής ή όσοι επιχειρούν δι' αυτής τα ενάντια στη Θεία Βούληση. Αν και τελικά βέβαια όλοι έχουμε το μερίδιό μας στη συγγραφή της ανθρώπινης ιστορίας στο χωροχρονικό σημείο που ταχθήκαμε να υπάρξουμε κατά το μέτρο των ελεύθερων επιλογών μας και επί των όσων επιτρέπει και προνοεί η Θεία Πανσοφία. Γι' αυτό η ΠΕΘ από της ιδρύσεώς της έχει ταχθεί στο σκοπό ενός μαθήματος των θρησκευτικών που υπηρετεί την αλήθεια και οικοδομεί τη σωτηρία του νέου. Στέκεται παγερά αδιάφορη απέναντι στις κατηγορίες των ταλιμπανιστών της εκοσμίκευσης και του διαφωτισμού που μιλάνε για τους ταλιμπανιστές και τζιχαντιστές της θρησκείας. Απέναντι σε αυτές τις επιλογές, η ΠΕΘ απερίφραστα δηλώνει ότι τα μέλη της ακολουθούν το δρόμο της μοναδικής αλήθειας, το δρόμο που οδηγεί από τον Γολγοθά στο κενό μνημείο, από το Σταυρό στην Ανάσταση, τον δρόμο του Χριστού, του μόνο αληθινού Θεού. Η ΠΕΘ διατηρεί την ηρεμία του ανθρώπου που πράττει το καθήκον του και δεν σκιάζεται ούτε από τους ζηλωτές του χωρισμού κράτους εκκλησίας, ούτε από τους φανατικούς της χριστιανοφοβίας, εκείνους δηλαδή τους χριστιανοφοβικούς που μισθούν το Χριστό και κάθε τι χριστιανικό. Η ΠΕΘ επίσης ομιλεί ή σιωπά με γνώμονα πάντα την επιτυχία του στρατηγικού στόχου της ελληνοορθόδοξης παιδείας. Εξάλλου και ο λόγος και η σιωπή μεταφέρουν πάντα μηνύματα, τα οποία φυσικά αξιολογούνται είτε αρνητικά είτε θετικά από τον αποδέκτη τους, ανάλογα και με την προδιάθεση αυτού. Η ΠΕΘ ακόμα θα συνεχίσει σε πείσμα όσων ευελπιστούν τα αντίθετα, να παρευρεύεται αγωνιστικά, παρακολουθώντας ανελιπώς τις εξελίξεις που διαδραματίζονται μέσα στο σύγχρονο γεωπολιτικό περιβάλλον, το οποίο σε ένα διαρκές εκρεμές ταλαντεύεται από το τέλος της ιστορίας του Φράνσις Φουκουγιάμα έως τη θεωρία της σύγκρουσης των πολιτισμών του Σάμουελ Χάντικτον, η οποία με τη σύγχρονη έξαρση του ισλαμικού φονταμενταλισμού και εξτρεμισμού φαίνεται να επιβεβαιώνεται. Η ΠΕΘ γνωρίζει πολύ καλά ότι αυτή η νέα διεθνής πραγματικότητα δημιουργεί τελικά μια νέα μη ηθική τάξη πραγμάτων που διαμορφώνεται σιγά σιγά αλλά σταθερά και καθαρίζεται από δύο
άξονες βασικούς, την ολιστικότητα και την παγκοσμιότητα, οι οποίοι συντελούν στην υποχώρηση και εξαφάνιση της τοπικότητας και της παραδοσιακότητας και οικοδομούν τον παγκοσμιοποιημένο νέο άνθρωπο της νέας εποχής. Πρόκειται για το φαινόμενο του συγκριτισμού, της σύγκρασης δηλαδή θρησκειών, πολιτισμών, παραδόσεων, που υπήρξε στην ιστορία πρόδρομος της κατάλυσης ολόκληρων κόσμων. Όπως εύστοχα παρατηρεί ο Τόμας Φρίντμαν, διευθυντής ομάδας ειδικών που διαμορφώνουν πολιτικές στην Αμερική, η παγκοσμιοποίηση θα επιφέρει κατάρρευση του περιβάλλοντος και ξερίζωμα κάθε εθνικής κουλτούρας σε βαθμό που δεν έχει δει μέχρι τώρα ποτέ άλλοτε η ιστορία. Ωστόσο, δεν μπορεί να χτίσεις μια κοινωνία αν την ίδια ώρα καταστρέφεις τις ρίζες της, τα πολιτιστικά της θεμέλια που έδιναν συνοχή και σεβασμό στις κοινές αξίες. Όμως αυτός που έχει θρησκεία και πατρίδα και οικογένεια και αξίες, αυτός χρειάζεται σήμερα στο γένος. Και η Ορθοδοξία αυτόν τον τύπο διαπλάθει και στηρίζει, τον άνθρωπο με αυτοσυνειδησία και ταυτότητα. Ιδιαίτερα σήμερα που η Ελλάδα έγινε παζάρι, όπου όλα πουλούνται σε όποιον θέλει να τα αγοράσει. Καταντήσαμε μην έχουμε πάνω μας τίποτα ελληνικό. Από το σώμα μας ίσαμε το πνεύμα μας. Το μασκάρεμα άρχισε πρώτα από το πνεύμα και ύστερα έφτασε στο σώμα. Έρχεται καινούριος κόσμος. Το Κολοσσέο με τα ουρλιάσματά του σκεπάζει τις ψαλμωδίες που λένε οι μάρτυρες, περιμένοντας τα θηρία να τους φάνε, γράφει χαρακτηριστικά ο Φώτης Κόντογλου στο ασάλευτο θεμέλιο. Σε αυτόν τον αλλοτριωμένο, διαιρεμένο και παγκοσμιοποιημένο κόσμο, η Εκκλησία οφείλει να επιδράσει δια του κηρύγματός της, μεταμορφωτικά, προβάλλοντας την οικουμενικότητά της. Και αυτό διότι στην Εκκλησία ο όρος οικουμενικότητα επεκτείνεται ενοιολογικά, συμπεριλαμβάνοντας την έννοια αυτή πέρα από τα γεωγραφικά όρια του χώρου της οικουμένης και τη διάσταση του χρόνου, συνδέοντας την έτσι με την έννοια της καθολικότητας. Ο όρος πάλι καθολικότητα προέρχεται από τον όρο καθολικό, ο οποίος στην πρωτογενή του σημασία δηλώνει το πλήρες το καθόλου. Το πλήρως είναι το αληθές και η αλήθεια στην Εκκλησία δεν είναι αφηρημένη έδεια ή ιδέα του γνήσιου. Η αλήθεια είναι κατεξοχήν υποστατική πραγματικότητα, είναι δηλαδή πρόσωπο. Είναι ο Χριστός, όπως μας το διαβεβαίωσε ο ίδιος. Εγώ είμαι η αλήθεια. Ο Χριστός είναι η αλήθεια των πραγμάτων. Και γαρακικούαμεν και είδαμεν ότι ούτως εστίν αληθώς ο σωτήρ του κόσμου, ο Χριστός. Με βάση όλα αυτά, υπεύθυνε σταθερά προσανατολισμένη στην οικοδόμηση ενός σχολείου, το οποίο θα παρέχει αληθινή παιδεία. Με τον όρο παιδεία νοούμενο, στο σύνολο όλων των πάσης φύσεως ενεργημάτων με τα οποία είναι δυνατόν να υψωθεί ο άνθρωπος πάνω από το επίπεδο της φυσικής και βιολογικής του υπάρξεως για να φτάσει την τελείωσή του σαν πνευματικό όν. Το σχολείο λοιπόν οφείλει να είναι σχολείο παιδαγωγούν που δεν θα ενδιαφέρεται μόνο για την καλλιέργεια των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των παιδιών μας, καθιστώντας τους μαθητές ρεζερβουάρ πληροφοριών, αλλά πρώτιστα θα φέρει την υποχρέωση να προσφέρει σε αυτά παιδεία με την τρισυπόστατη διάστασή της ως εκπαίδευση, μόρφωση και ηθική καλλιέργεια, όπως τονίζει ο καθηγητής μου, ο παριστάμενος καθηγητής μου, κύριος Ιωάννης Κογκούλης. Αυτή η παιδεία είναι η ελληνοορθόδοξη παιδεία, αυτή που οφείλει να προσφέρει το καλούμενο σήμερα μάθημα των θρησκευτικών. Σε αυτή την παιδεία η σύνδεση του σχολείου και του μαθητή με την εκκλησιαστική κοινότητα και ζωή θεωρείται εκ των όνου κάνευ, όρος συνεκβανών, απαραίτητη προϋπόθεση, δηλαδή στοιχείο για την πνευματική δομή των ίδιων των μαθητών, αλλά και για την ίδια την υπαρξιακή δομή του ελληνικού πολιτισμού, ο οποίος είναι ανάγκη να διατηρηθεί ως βασικό συστατικό στοιχείο της ταυτότητας και της συνείδησης των Ελλήνων. Αυτή είναι η δική μας η παιδεία. Και σε αυτή την παιδεία δεν έχουν θέση διχαστικές θεματικές εβδομάδες τύπου έμφυλων ταυτοτήτων που διαστρέφουν την ανθρώπινη οντολογία. Να θυμηθούμε επίσης αυτά που έλεγε ο Παπουλάκος. Τα άθεα γράμματα είναι η ρίζα κάθε συμφοράς. Μιλιούνια άνθρωποι πλανήθηκαν από τα ξυλογιάστρα μάθηση και ακούμπησαν πάνω της για να κοιμηθούν ξέγνιαστοι. Δεν το κατάφεραν όμως. Τους ξύπνησαν τα ουρλιάσματα του πολέμου και του αφανισμού. Τα άθεα γράμματα πάνε να ξεράνουν και το δέντρο της ελευθεριάς που πότισαν με το αίμα τους οι ήρωες του γένους. Τα άθεα γράμματα παραμέρισαν τους Αγίους και τους αγωνιστές και βάλανε στο κεφάλι του έθνους ξένους και άπιστους γραμματισμένους που πάνε να νοθέψουν τη ζωή μας. Τα άθεα γράμματα κόψανε το δρόμο του έθνους και ταμποδάνε να χαρεί την ελευθεριά του. Τα άθεα γράμματα υφάνουν το σάβανο του γένους. Ο Άγιος Κοσμάς μαρτύρησε για μια Ελλάδα του Χριστού και όχι για μια Ελλάδα δουλωμένη στον Αντίχριστο. Σπρώξτε τα παιδιά σας
στη μάθηση του Λόγου του Θεού. Μάθετε τα γιωτικά γράμματα για να δει ο τόπος την αληθινή προκοπή και να χαρεί τη λευτεριά του. Ίσως διαφορετικά μαύρες μέρες θα ξημερώσουνε και δρολάπια και αρρώστιες και συμφορές και το χυμένο αίμα θα βάψει πάλι τις πολιτείες και τα χωριά και βουνά και τους κάμπους και τα πέλαγα, έλεγε ο Παπουλάκος. Ίσως γι' αυτό χρειαζόμαστε στην πατρίδα μας σήμερα ηγέτες του Αναστήματος ενός Ιωάννη Καποδίστρια, ο οποίος διοκήρυεται το πρώτιστον και ουσιουδέστατον των καθηκόντων της ελληνικής κυβερνήσεως, είναι να παράσχει στο έθνος τη διδασκαλία της πίστεως και αγωνιζόταν για τη μόρφωση των Ελληνοπαίδων. Σε μια εγκυκλιό του μάλιστα προέτρεπε τον κλήρο: «Λαλίσατε στα καρδίας του λαού των νόμων του Θεού», και προς τους ξένους έγραφε: «Το ελληνικό έθνος σύγγεται εξ ανθρώπωνες ήτινες από τις αλώσεις της Κωνσταντινούπολεως, δεν έπαυσαν ομολογούντες την Ορθόδοξον πίστη και τη γλώσσα των πατέρων αυτών λαλούντες. Πιστεύονται ακράδαντα ότι η Εκκλησία και η Ελληνοορθόδοξη παιδεία θα σώσουν και πάλι το γένος μας, αποδεικνύοντας ήρωες της πίστης και του γένους. Διότι, όπως επιγραμματικά αποφαίνεται ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, μπορεί ο διάβολος να καταστρέφει, αλλά ο καλός Θεός εργάζεται και δεν θα αφήσει να εξαφανιστεί το γένος μας. Γι' αυτό η πίστη στο Χριστό θα νικήσει τον άθεο ψευτοροαλισμό, το πείρωμα της καρδιάς, την ψυχρή λογική. Έτσι, πορευόμενη η πατρίδα μας θα αναστηθεί, διότι η μεγαλοσύνη των εθνών δεν μετριέται με το στρέμμα, με τις καρδιάς το πείρωμα μετριέται και το αίμα. Η Ελλάδα χρειάζεται μια νέα παλιγενεσία. Το ζαλισμένο κοπάδι, όπως έλεγε ο Νόαμ Τσόσκι, το κοπάδι που τα έχει χαμένα, όπως έλεγε ο Λίπμαν, οφείλει να ξυπνήσει από το λίθαργο στο οποίο τον έχουν καταδικάσει εκείνοι που διαχειρίζονται το επικοινωνιακό σύστημα και κατασκευάζουμε αυτό συνείδησης, δαμάζοντας έτσι το λαό. Η κατά Λίπμαν αμαθής και ενοχλητική άσχετη, δηλαδή ο λαός, οφείλει να πάψει να παίζει το ρόλο του κομπάρσου ή του απλού θεατή και να πάρει τη ζωή του στα χέρια του. Να αφήσουμε πίσω την αντίληψη του Ραγιά, που έχει διαποτίσει σύνολο του πολιτικού κόσμου. Στο ερώτημα αν έχουν περάσει άραγε για πάντα εκείνοι οι παλιοί καιροί που η πατρίδα ήταν ακόμα δυνατή, απαντάμε αποφασιστικά όχι. Γιατί ζούμε και όσοι ζούμε ελπίζουμε. Ελπίζουμε στην Ανάσταση. Ελπίζουμε πως κι αν πέσαμε σε πέσιμο πρωτάκουστο και σε γκρεμό καταρκυλήσαμε, που πιο βαθιά καμιά φυλή δεν είδε ως τώρα, είναι γιατί με τον καιρόν το πλήρωμα όμοια βαθύ ένα ανέμβασμα μας μέλεται προς ύψη ουρανοφόρα. Εμπρός λοιπόν Έλληνες, σταματήστε, σταθείτε, σταματήστε τον κατήφορο που τρέχετε και γύρω από τη σημαία μαζευτείτε. Αδράξτε τη σημαία της χριστιανικής πίστης, τη σημαία την ελληνική, τη σημαία των ελληνικών οραμάτων, των ιδανικών, των πανανθρώπινων αξιών, τη σημαία της ελληνοορθόδοξης παιδείας. Εμπρός Έλληνες να αναστηλώσουμε τις εικόνες του Χριστού και των Αγίων και της πατρίδας των ψυχές των παιδιών μας. Εμπρός Έλληνες να βαδίσουμε αποφασιστικά για την ανάσταση της ελληνικής ψυχής, της ελληνικής λεβεντιάς και αρχοντιάς, την ανάσταση του γένους των Ελλήνων, της ανάσταση της Ελλάδας. Εμπρός Έλληνες, ήρθε η ώρα να ακούσουμε ξανά τη φωνή της μάνας Ελλάδας. Ω παιδιά μου, ορφανά, σκορπισμένα εδώ και εκεί, διωγμένα και βρισμένα, ξυπνάτε τώρα, ήρθε η ώρα, ήρθε ο δείπνος ο μυστικός, ξυπνάτε τέκνα και ήρθε η ώρα, εμπρός παιδιά των Ελλήνων, ομπρός να ξεχερσώσουμε τα μαύρα τα ρουμάνια, να διαλυθούνε τα στοιχιά, να φύγουνε τα φίδια που μέσα εκεί φωλιάζουνε και μας ροφούν το αίμα, ομπρός να ξεχερσώσουμε τα μαύρα τα ρουμάνια, να φύγει η ακρίδα και ο σκορπιός, να δει τον ήλιο ο κόσμος, να δει πατρίδα μας λαμπρή, λεύτερα καλοκαίρια. Εμπρός Έλληνες. Ευχαριστώ.